Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο Cooler! Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε πάρα, πάρα πολύ καλά. Σήμερα είναι Παρασκευή και αυτό είναι τέλειο, γιατί επιτέλους τελειώνει αυτή η εβδομάδα. Το χρειαζόμουν λιγάκι πριν να σας πω. Νιώθω λίγο κουρασμένη, αλλά δεν πειράζει. Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, σήμερα δεν θέλω να βγω και με τραβάνε. Μου λένε να πάμε να βγούμε, αλλά εγώ δεν θέλω καθόλου. Δεν πρέπει να πάω. Πρέπει, γιατί έχω fear of missing out. Έχω φόμο, μισό. Έχω φόμο ανελέητο. Μόνο φόμο. Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν γίνεται να βγαίνουν οι άλλοι. Να βγαίνει η Κλέρη και να μην βγαίνω εγώ. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, πού ακούστηκαν αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, το σημερινό μας θέμα είναι η μέρα της μαρμότας. Αυτή η μέρα, λοιπόν, που όχι όπως είναι η σημερινή, θα ήθελες να επαναλαμβάνεται συνέχεια. Γιατί ήταν τόσο τέλεια ή γιατί έχεις μπει σε μια λούπα στο χωροχρονικό συνεχές. Βέβαια, αυτό είναι τελείως διαφορετικό θέμα. Πείτε μου, ίσως την πιο ωραία μέρα της ζωής σας ή θα θέλετε να κάνετε κάθε μέρα για πάντα. Εγώ π.χ. θα ήθελα κάθε μέρα να ξυπνάω ό,τι ώρα ξυπνήσω, να ξυπνάω χωρίς ξυπνητήρι, να κάθομαι να λιώνω στην πολυστή, μετά να βγαίνω έξω, να πηγαίνω για ψώνια, να έχω λεφτά να πηγαίνω για ψώνια. Α, κάθε μέρα να είναι η μέρα πληρώνομαι. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τι άλλο, μπορώ να σκεφτώ και πάρα πολλά άλλα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Μπορείτε να μας στέλνετε εσείς την δική σας μέρα της μαρμότας, πώς θα θέλατε να είναι. Και μας τα λέτε αυτά στο Cooler Matt TV στο Twitter και στη σελίδα του Matt TV στο Facebook, όπου έχουμε ανεβάσει ένα αντίστοιχο post. Προς το παρόν όμως, να πάμε σε ένα κομμάτι και να επιστρέψουμε σε λίγο. Θα πω ναι. Ορίστε, το έγραψα γιατί τα παιδιά εδώ πέρα δεν ξέρουν καλά τι είναι το FOMO, είναι το Fear of Missing Out. Όταν φοβάσαι ότι άμα δεν είσαι κάπου θα χάσεις τα πάντα. Όπως πάθαινα εγώ πάρα πολύ συχνά πιο παλιά, γιατί γινόντουσαν πάρτι και τέτοια και άμα δεν πήγαινα τρελαινόμουν. Πήγαινα σε όλα αναγκαστικά γιατί το μυαλό μου ήταν έτσι, αλλά τώρα το έχω ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Μόνο για σήμερα λιγάκι επειδή θα πάει η φίλη μου. Που την αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ας περάσουμε να δούμε εσείς τι θα θέλατε να επαναλαμβάνετε συνέχεια, ποια μέρα. Ο Σάββας Πασχάλης, πάντα θα γελάω με αυτό το όνομα, μη συγχωρείς Σάββα μου, αλλά πάντα θα μου θυμίζει εκείνη τη φορά που δεν μπορούσα να καταλάβω ποιο είναι το μικρό ή ποιο το επώνυμο. Λέει, ίσως τα γενέθλιά του. Εγώ στα γενέθλιά μου φοράω στέμα και κυκλοφορώ έτσι δύο μέρες. Ακόμα, ναι. Βασικά ούτε καν. Μικρή δεν το έκανα, το κάνω τώρα. Ναι, αλήθεια είναι. Ο Αλέξης μας λέει κάτι διαφορετικό. Λέει: καλό είναι κάθε μέρα να είναι διαφορετική, κάθε μέρα να είναι ξεχωριστή και έχει καινούργιες εκπλήξεις. Ναι, αλλά τι αγαπάς εσύ, τι φάει, ας πούμε, θα μπορούσε να τρως κάθε μέρα και μετά πού θα πήγαινε για καφέ κάθε μέρα και πώς θα το κάνεις όλο αυτό το σχέδιο στη ζωή σου. Η Μαρία λέει ότι η μέρα της μαρμότας για αυτή θα ήθελε να είναι η συναυλία της Ντέμι. Η Ευαγγελία μας ζητάει το τηλέφωνό μας για να πάρει. Ναι, Ευαγγελία, το τηλέφωνό μας είναι 210-66-65-66-9. Βλέπετε ότι έχει μέσα σύμβολα αυτό το τηλέφωνο, έτσι. Από όταν έφυγε σαν δουλειά εδώ πέρα το είχα παρατηρήσει αυτό. Η Just Spy λέει, η αγαπημένη της μέρα είναι 22/11/2013. Αυτό πότε ήτανε? Σήμερα. Σήμερα είναι αυτό! Κατάλαβε, λέει, ποιος της αρέσει και ότι του αρέσει και αυτή. Τα λόγια είναι περιττά. Μπράβο, μπράβο και ελπίζω να τα πάτε πάρα πολύ καλά. Και να ζήσετε έτσι μια πάρα πολύ ωραία αγάπη. Η Αθηνά λέει 29-12, λίγο διαφορετικά βέβαια. Πες μας όμως, τι είχε γίνει τότε, πώς ήταν αυτή η μέρα. Ο Νίκος λέει κάθε μέρα να είναι μια συναυλία, αλλά με διαφορετικούς τραγουδιστές κάθε φορά. Εντάξει, αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, αυτό θα ήταν τέλειο. Και μας λέει και η Μυρτώ για την ημέρα θετικής ενέργειας 2013 που ήταν τέλεια. Α, ναι, ωραία περάσαμε εκεί πέρα πρέπει να πω. Και λέει, και οι δύο συναυλίες των Boys and Noise. Boys and Noise, παιδιά, τι κάνουν τώρα αυτόν τον καιρό, με τι ασχολούνται, δεν ξέρω, τους έχω χάσει λίγο. Κάνουν live, τι κάνουν, δεν ξέρω. Έχουμε τη Δέσποινα η οποία μας στέλνει χαιρετίσματα από Γερμανία, χαιρετίσματα και σε σένα, Δέσποινα. Θα ήθελε, λέει, να επαναλαμβάνει τη μέρα που ήταν στο Παρίσι και πέρασε τέλεια. Εγώ έχω πάθει τώρα μια φρίκη ανελέητη, θέλω να πάω στη Νέα Υόρκη, ψοφάω να πάω στη Νέα Υόρκη και νομίζω πως θα το σκάσω. Θα το σκάσω πάρα πολύ άσχημα και μετά θα πάω φυλακή. Γιατί μόνο έτσι βγαίνει. Αλλιώς, παιδιά, δεν γίνεται. Η Μαρία μας λέει για τη μέρα που είδε τους Boys and Noise και τη μέρα που μίλησε με τον Βαγγέλη στο τηλέφωνο. Ωoooh! Ωoooh!
πράγματα, Μαρία, ε! Μια χαρά, μια χαρά! Η Βίκη θα ήθελε το Σάββατο να με αναλαμβάνεται συνέχεια. Ναι, οκ. Okay. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αλλά το Σάββατο νομίζω ότι. Βασικά όχι. Το Σάββατο είναι μια μέρα που τα έχει όλα. Έχει και μαγαζιά, έχει και έξω, έχει και οικογένεια και τα πάντα μπορεί να έχει το Σάββατο. Μόνο δουλειά δεν έχει. Η δουλειά δεν είναι εκείνη τη μέρα, δεν πειράζει. Ο Κωνσταντίνος λέει κάθε μέρα να γίνονται συναυλίες ή να είναι Τσικνοπέμπτη ή τα γενέθλιά μου. Γιατί έχετε και αγάπη για την Τσικνοπέμπτη. Για το φαγητό, μήπως. Δεν ξέρω. Εμείς στο σχολείο μου κάναμε πάρα πολύ ωραίες γιορτές την Τσικνοπέμπτη. Και βγαίναμε έξω και ψήναμε μέσα στο σχολείο και χορεύαμε και τραγουδούσαμε. Τι ωραίο περνούσαμε στο μικρό μας δρόμο συννεφάκι. Η μέρα της. Που θα δει τη One Direction λέει η The Story of My Life, ότι θα είναι η δική της. Θα ήθελε να είναι η δική της μέρα της Μαρμότας. Α, να πούμε το τηλέφωνο μας ξανά. 210-66-65-66-9. Να το ξαναπώ, θα το ξαναπώ. 210-66-65-66-9. Νομίζω ότι τώρα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Φραν, τι κάνεις πάλι εδώ! Ακόμα εδώ! Αυτός ο Φραν, παιδιά, όλη μέρα στο ΜΑΤ. Τι θα γίνει με την περίπτωσή σου. Πραγματικά φτάνει, λέω εγώ. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν με τα σχόλιά σας. Μία πάρα πολύ αγαπημένη δική μου μέρα. Ήταν η μέρα που είχα δει τους Arctic Monkeys και θα το άντεχα αυτό να ξανασυνέβαινε. Και άμα καταφέρω, παιδιά, να πάω στην Αμερική, δηλαδή που εντάξει, ούτε διαβατήριο βέβαια δεν με κάνει να βγάλω εγώ τόσο πολύ που βαριέμαι, αλλά άμα καταφέρω να πάω, θα ήθελα πάρα πολύ να δω τους κίτς Arctic Monkeys. Οι οποίοι όταν θα πάω, άμα πάω, μπορεί να παίζουν, αλλά είναι sold out και μπορεί να μην βρω ποτέ εισιτήρια γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά και δεν μπορώ να. Τι θα κάνω με τη ζωή μου, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω. Δεν πειράζει, πάμε σε ένα μικρό break όσο θα κλαίω εγώ και επιστρέφουμε. Και είμαστε και πάλι εδώ. Βίτα, να σε παρακαλώ, σταμάτα να φωνάζεις το όνομά μου μέσα στα αυτή μου. Ο Βίτα είναι ο σκηνοθέτης μας, ο οποίος προσπαθεί πάρα πολύ να με πείσει να βγω μαζί του και εγώ αντιστέκομαι. Ναι, και τώρα σε διασύρω, Βίτονα, αλλά είναι αλήθεια. Η κοπέλα σου, Κατερίνα, αναρωτιέμαι τι λέει για όλα αυτά. Ο Μίτσος, τον έδωσα φουλ, τον έδωσα, άστα να πάνε. Πάμε στα σχόλια που έχουμε στο Facebook. Ο Μίτσος λέει: καλύτερα να πούμε ότι θα θέλαμε να ζούμε ξανά και ξανά στιγμές που ζήσαμε σε μια συγκεκριμένη μέρα και όχι μια μέρα ολάκερη. Ολάκερη λέω εγώ ολόκληρα. Γιατί όντως κάθε μέρα πρέπει να είναι ξεχωριστή. Η Σταυρούλα θα ήθελε την περσινή και φετινή μέρα θετικής ενέργειας, όπου πέρασε λέει υπέροχα με την παρέα της. Χόρεψαν, τραγούδησαν, ήταν τέλεια. Επίσης. Α, γλυκούλα. Την 25η Ιουλίου 2013 που ήρθε στις εγκαταστάσεις του MAD, εδώ στις υπέροχες εγκαταστάσεις του MAD, για να παρακολουθήσει το web concert των Boys and Noise. Α, πολύ Boys and Noise σήμερα, ε! Η μέρα θετικής ενέργειας και από τη Σπυρίδουλα σήμερα. Η Κατερίνα λέει την μέρα που γνώρισε εκείνον. Αχα. Αχα. Δεν έχετε ερωτισμό, παιδιά. Δεν έχετε πολύ ερωτισμό σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Η Νικολέτα λέει: οι διακοπές μου στη Σκιάθο, στο πανέμορφο νησί του Μαμα Μία. Εγώ νόμιζα πως ήταν της Ελλάδας. Μπορεί να ήταν για 4 μέρες, όμως ήταν 4 καλύτερες μέρες του καλοκαιριού. Πήγε με tour, λέει, είδε πολλά νέα μέρη και πανέμορφες παραλίες με πολύ καλό κόσμο. Γνωρίστηκε με 2 παιδιά, μία κοπέλα, ένα αγόρι και στις στιγμές ήταν απλά απίστευτες. Πάρα πολύ ωραία ακούγεται όλο αυτό. Μπράβο, μπράβο, Νικολέτα. Η Δήμητρα ήταν όχι στη Σκιάθο, αλλά στη Ζάκυνθο πέρυσι και θα ήθελε πολύ να ζούσε συνεχώς εκείνες τις μέρες. Έχουμε. Παιδιά, βάλτε μου λίγο ερωτισμό από πίσω. Αν βάλουμε λίγο ερωτισμό. Έχουμε 2-3 ερωτικά. Θα ήθελα έτσι λίγο πάθος. Η Ελίνα λέει: υπάρχουν πολλές καλές στιγμές που είχε ζήσει διαφορετικές χρονικές περιόδους στη ζωή της, αλλά πάντα θυμάται εκείνη χαρούμενη σε όλες αυτές. Αυτό θέλει να ξαναζήσει. Ναι, είναι ωραίο να θυμάσαι ποτέ ήσουν χαρούμενες. Ερωτισμός, ποιο είναι. Ωραία, λοιπόν. Η Κλέιντα μας λέει: όταν γνώρισα την αγάπη μου, 25/3/2009. Η Νικολέτα γράφει: εμένα η καλύτερη μέρα θα είναι, όταν θα δω πρώτη φορά το Στράτο. Πανέθεση Στάν. Όχι παιχνίδια ερωτικά, παιδιά. Τέρμα τα παιχνίδια ερωτικά για μας. Δεν έχουμε άλλο. Ή θα περνάω καλά. Θα ήθελα κάθε μέρα να παίρνω. Το έχεις γράψει με έψιλον. Λοιπόν, το παίρνω, παιδιά, είναι με αλφαγιώτα. Το περνάω, είναι με έψιλον. Εντάξει. Φαντάζομαι ότι θα περνάω καλά. Λέει, θα ήθελα κάθε μέρα να παίρνω, άρα αλφαγιώτα, την αγάπη του αγοριού που λατρεύω μέσα από μια αγκαλιά. Και φυσικά, το καλύτερο να βλέπω συνέχεια τους Boys and Noise με αυτή τη θετική ενέργεια που μας δίνουν. Λοιπόν,
Και άλλωστε, αντέχουμε από την Τίνα, λέει, αυτή τη μέρα θα θέλει να ξαναζήσει, τη μέρα που είδα από κοντά τον Σταν. Η Τίτι Λόβ έχει ζήσει πάρα πολλές όμορφες μέρες και δεν μπορεί να διαλέξει. Η Νικολέτα θυμάται τη μέρα που απέκτησε τον κολλητό της. Έχουμε τρελό εδώ. Ο Σπύρος θα θέλει να ξαναζήσει το καλοκαίρι που πέρασε, γιατί έγινε φάσε με την κοπέλα του. Έγινε φάσε. Παιδιά, όχι, κάνετε φάσε. Έπαιξε φάσε. Μπράβο. Μπράβο, Σπύρο. Έγινε φάση με την κοπέλα του. Τώρα φαντάζομαι όχι, δεν θα σταμάτησε. Σταμάτησε, Σπύρο. Για να λέει με την κοπέλα του. Θα έλεγε με την πρώην κοπέλα του. Μπράβο για τη φάση, Σπύρο. Δεν μπορώ να την πω κανονικά αυτή τη λέξη. Μόνο φάση λέγεται. Δεν λέγεται κάπως αλλιώς. Δεν ξέρω γιατί. Δεν πάει το στο. Φάση. Έγινε φάση. Η Ντίνα μας λέει, αν ζούμε κάτι που θέλουμε κάθε μέρα, τότε πιστεύω θα ήταν βαρετό. Η κάθε μέρα πρέπει να είναι ξεχωριστή. Ναι, ισχύει αυτό. Δηλαδή και εγώ, αν έτρωγα πατάτες τηγανητές κάθε μέρα, θα βαριόμουν. Δεν ισχύει. Το έχω κάνει για ένα χρόνο, έτρωγα κάθε μέρα πατάτες τηγανητές. Δεν βαρέθηκα ποτέ. Ποτέ. Αλήθεια. Ίσα-ίσα τις ερωτεύτηκα ακόμα περισσότερο. Να πω ευχαριστώ στην κυρία Φόφη που μου φτιάχνει πατάτες. Πατάτες τηγανητές, ωραίες. Με φετούλα. Καλή γυναίκα. Τη θυμάμαι και εγώ τώρα από τα χρόνια μου στο χωριό. Ο Μω Βάγγελος λέει, όταν τον άφησε η μάνα του στον θείο του και έκανε ό,τι γούστερ. Α, όχι, γυναίκα είναι. Συγγνώμη. Όταν την άφησε λοιπόν η μητέρα του στον θείο του και έκανε ό,τι γούστερ, ήταν ελεύθερη. Νιώθεις έτσι λίγο εγκλωβισμένη. Νιώθεις ότι σε πιέζουν λίγο. Μην ανησυχείς. Θα μεγαλώσεις και θα είσαι ελεύθερη, όντως. Τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Όλοι τα περνάμε, μην ανησυχείτε. Και εγώ τώρα 23 χρονών γαϊδούρα. Έχω πολύ. Κάποια στιγμή όμως θα ξεπερνάς όλα αυτά και λες, εντάξει, okay, θα ζήσω λιγάκι τώρα και θα τα αφήσω αυτά τα πράγματα πίσω. Πάντα με τον απαραίτητο σεβασμό, βέβαια. Πάντα. Γιατί τώρα έχει κάνει και παιδί εδώ πέρα ο Άλεξ, άμα τα άκουγε αυτά ο μικρός, τι θα έλεγε. Δεν ξέρω. Donald Duffy Duck με τον Ντάμπο να χορέψουμε και τέτοια. Έχουμε και άλλα Twitch όμως. Έχουμε. Α, να περάσουμε πρώτα στο κομμάτι. Εντάξει. Να πω στην Ήριδα ότι δεν θα βάλουμε το παιχνίδι ερωτικά του Στράτου. Βασικά δεν ξέρω αν παίζει στην playlist εκπομπή σήμερα. Αλλά τώρα εδώ που μιλάω δεν θα το παίξουμε γιατί του κάνω μποϊκοτάζ. Εντάξει, ερχόμαστε σε λίγο. Και πάλι εδώ λοιπόν στο Cool, επιστρέψαμε και να διευκρινίσω παιδιά γιατί βλέπω εδώ πέρα να στεναχωριέστε. Ότι δεν θέλω για χαλή το παιχνίδι ερωτικά, γιατί εγώ το αγάπησα αυτό το κομμάτι και το στήριξα πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και το πήγα συνέχεια και το χόρευα σε όλες τις εκπομπές και έστειλα ένα tweet στον Στράτο, στον κύριο Στράτο του Παριώτη και δεν μου απάντησε. Και τέλος για μένα το παιχνίδι ερωτικά, πάει. Δεν θα το συγχωρέσω ποτέ, σας το είπα για τις προάλλες, δεν πρόκειται. Εκτός άμα μου απαντήσει τελικά, αλλά πρέπει να το ξαναστείλω γιατί τώρα του στέλνουν τόσοι άνθρωποι και στο Breaking Mad και στο Homemade. Παντού, που η Μέρη δεν ήθελε, αλλά εγώ ήμουνα Μέρη, ο Σταν, παιχνίδια ερωτικά, της έλεγα, άκου. Και στο Logger Report, παιχνίδια ερωτικά. Παντού λοιπόν, παντού εγώ και ο Σταν τίποτα για μένα. Τίποτα, και εγώ μόνο που δεν κλαίω. με πλήγωσε πάρα πολύ ο Σταν. Λοιπόν, η Love Justice Crew λέει, σημαίνει πολύ στεναχωρημένη γιατί τσακώθηκε με τον κολλητό της. Α, Ελένη, αυτό είναι πάρα πολύ κρίμα, να μία μέρα που δεν θα ήταν ωραίο να επαναλαμβάνεται. Αλλά αυτά τα βρείτε. Άμα είστε καλοί φίλοι, τα βρείτε. Έτσι είναι οι φίλοι. Έτσι γίνεται. Καλύτερη μέρα για την Ήριδα, λέει, ήταν όταν είδε τους Νεύμα και τον Κώστα Μαρτάκη. Είχε περάσει υπέροχα. Ξεχωριστή μέρα για τον Νικήτα, είναι τα γενέθλιά του. Ο Νικήτας γεννήθηκε 17 Αυγούστου το 1994. Τι ζώδιο είναι ο Νικήτας? Παρθένος. Δεν ξέρω. Παιδιά, τι ζώδιο είναι? Δεν έχω ιδέα από ζώδια. Πείτε μου. 17 Αυγούστου, παιδιά. Παρθένος πρέπει να είναι. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Θα πάει New York σε μία εβδομάδα ο Νίκος. Άρε Νίκο, άμα πληρώνεις κιόλας, εντάξει, εγώ έρχομαι, δεν έχω θέμα. Εγώ τσάμπα και πάμε. Γύφτησα. Τελείως. Τι να κάνω, παιδιά. Είναι δύσκολες εποχές. Δεν υπάρχουν λεφτά. Είναι κερασμένο. Γιατί όχι. Η Ήριδα θέλει επίσης να δει και τον Σταν από κοντά. Η Μαρία θα ήθελε μία μέρα γεμάτη μουσική συνέχεια. Κάθε μέρα υπάρχουν. Κάθε μέρα είναι γεμάτη μουσική. Για μένα τουλάχιστον. Εγώ δεν μπορώ να μην ακούω μουσική. Και μπορείς να βρίσκεις και τη μουσική γύρω σου. Ποίηση, Κάνω ποίηση σήμερα. Μας προσδιορίζεται το όνομά της η Just Speak και η Just Spy. Συγγνώμη, εγώ νόμιζα ότι ήταν απλά ένας κατάσκοπος. Και όχι απλά Speak. Παιχνίδι ερωτικά θέλει ήρθα πάλι.
Το καλοκαίρι αυτό η Χριστίνα πήγε Αθήνα, Αμερική και Μύκονο και γνώρισε πάρα πολλά καινούργια άτομα και λέει θα ήθελε αυτό το καλοκαίρι ξανά και ξανά. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο αυτό. Η Άντζελα μας λέει θέλει να ξαναζήσει, ωραία, θέλει να ξαναζήσει όσα live έχει πάει και να πάει και σε άλλα, βεβαίως να πας και σε άλλα. Εμένα στην αυλή είναι νομίζω η μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή μου, δεν μου αρέσει τίποτα άλλο σε αυτό. Ο Χρήστος θα ήθελε πατάτες με αυγά, τηγανιτά, μάτια και λουκάνικα με κέτσαπ. Okay. Αυτό θα μπορούσε να είναι το χθεσινό μας θέμα ή θα μπορούσε να είναι φαγητό το οποίο θα θέλει να τρώει κάθε μέρα για πάντα. Εντάξει, το δέχομαι. Λουκάνικα εγώ δεν τρώω, παιδιά. Δεν μου αρέσουν. Εγώ παίρνω λουκανικόπιτα και βγάζω το λουκάνικο, το δίνω σε κάνα σκυλάκι και τριγύρω και τρώω το φύλλο. Δεν το τρώω καθόλου. Ο Νικήτας λέει επίσης ξεχωριστή μέρα θα ήθελα να μιλούσε με μένα, με τη Μέρση Νατσάκη και με την Γκάγκα. Εντάξει, δεν ξέρω, η Μέρση Νατσάκη είναι ευελινικού, λέει την Γκάγκα. Εγώ όχι πάντως. Εγώ μόνο 25 χιλιόμετρο εθνική οδού, όχι κάτι άλλο. Να ήταν κάθε μέρα με μένα, λέει Αλέξη Γλυκούλη, Αλέξη Γλυκουλίνη. Για Σταν μας λέτε κι άλλα. Α, ναι, μου λέτε ότι θα πρέπει να κάνω υπομονή και ότι θα μου απαντήσει ο Στράτος. Δεν ξέρω, εγώ δεν το πιστεύω. Χιλόπιτα, παιδιά, μόνο χιλόπιτα, τι να κάνουμε. Η αυριανή μέρα πιστεύει η Styles Wife ότι θα είναι η καλύτερη γιατί είναι το One Direction Day. Επίσης, 22 Εβδόμου 2013, δεν μπορεί να μου πει γιατί. Τι μας τσινίζει τώρα. Έπρεπε να μας πεις. Τι είναι 22 Ιουλίου 2013. Τι έγινε εκείνη η μέρα, δεν ξέρω. Πάντως, επειδή αύριο είναι και One Direction Day, να πω ότι έχουμε και πάρα πολύ ωραίο δώρο στο Breaking Mad. Έχουμε διαγωνισμό που τρέχει όλο το μήνα. Μπορείτε να κερδίσετε ένα πάρα πολύ ωραίο πατίνι το One Direction, αλλά πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στη σελίδα και του Mad και του Breaking Mad. Ας πάμε τώρα σε ένα break και τι άλλη εκπομπή κάνω εδώ πέρα, ναι. Και επιστρέφουμε. Τεράστιο τσιφτετέλι, τεράστιο. Και τα κλαρίνα, ποιος είναι το καλύτερο κλαρίνο που έχουμε, παιδιά. Έχουμε έναν που να είναι καλό κλαρίνο. Κλαρίνο παίχτης. Δεν έχουμε κάποιον. Το μάγκα λέει από πάνω. Δεν είναι λίγο παροχημένος πλέον. Δεν ξέρω. Ο Γκορίτσας ποιος είναι. Πετρολούκας Χαλκιάς και τα Χάλκινα της Φλόρινας. Νομίζω ότι σε ένα φεστιβάλ του είχα δει αυτού κάπω κάτι. Θυμάμαι γιατί. Τέλος πάντων. Έχω δει πολλά περίεργα πράγματα στη ζωή μου. Έχω δει μια φορά μια. Όχι, δεν μπορώ να σα το πω αυτό, συγγνώμη. Είναι μια ιστορία την οποία δεν μπορώ να τελειώσω ποτέ. Αλλά κάτι είχα δει μια φορά που ήταν πάρα πολύ περίεργο έξω σε μαγαζί. Προσπάθησε η Ευαγγελία να μα πάρει τηλέφωνο και έκανε τούτ μερικές φορές και τίποτα. Δεν ξέρω γιατί. Να το ξαναπώ το νούμερο. 210-66-65-66-9. Οκ. Άμα θέλετε, δοκιμάστε, θα σε συνδέσουν, δεν γνωρίζω. Μ' αρέσει που με στηρίζετε στον αγώνα μου να με προσέξει ο Σταν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια συναυλία του Justin Bieber θα ήθελε η Κωνσταντίνα λέει και να βρίσκεται εκεί. Βέβαια, τι μια συναυλία γενικά. Όχι, κρίμα είναι. Άμα μπορείς να επιλέξεις πώς θα είναι η ιδανική σου μέρα, μάλλον θα είναι αυτή. Η Κωνσταντίνα. Όχι, άλλη Κωνσταντίνα. Πόσες Κωνσταντίνες έχουμε, παιδιά, κοίτα να δεις. Λέει δεν είναι μια συγκεκριμένη μέρα. Θα ήθελε κάθε μέρα να είσαι το φετινό καλοκαίρι που με πολύ καλή παρέα τα πέρασε τέλεια. Εγώ δεν πηγαίνω διακοπές το καλοκαίρι σε νησιά και τέτοια πράγματα. Και ίσα διακοπές που κάνω εγώ είναι πάρα πολύ κουραστικές, αλλά νομίζω ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεις να περνάς τον χρόνο σου. Εγώ πιστεύω, για μένα τουλάχιστον, ότι είναι προτιμότερο αντί να πάω 2 εβδομάδες στα νησιά, να πάω 3-4 μέρες σε ένα φεστιβάλ έξω. Τα ίδια λεφτά βγαίνουν και εντάξει, βλέπεις και μερικά πράγματα. Νομίζω ότι φέτος θα γίνουν και πάρα πολύ ωραία πράγματα στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη πάρα πολύ ωραίες συναυλίες, βέβαια λίγο πιο underground αυτόν τον καιρό. Αλλά προς το καλοκαίρι θα έρθουν πολύ ωραία. Κάθε Σάββατο θα ήθελε η Άννα να πηγαίνει στις συναυλίες του Μαρτέκη της Κρυσταλλίας. Ο Νικήτας, παιδιά, 17 Αυγούστου είναι Λέων. Αμάν που δεν το ξέρατε, ντροπή σας. Ντροπή σας. Πού είναι ο Χρήστος από μέσα να μας πει για τα ζώδια. Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε Fade και Boys and Noise. Θέλετε. Α, ο Σπύρος, ορίστε, μας διευκρινίζει ότι είναι μαζί με την κοπέλα του. Με την κοπέλα του που έγινε η Φάσα. Με αυτή την κοπέλα είναι μαζί, η Φάσα. Η μέρα που θα ήθελε η Σπυριδούλα να ξαναζήσει θα ήταν η μέρα που ήταν όλη μέρα. Πόσες φορές είναι η λέξη μέρα σε αυτή την πρόταση με το αγόρι που της αρέσει και ήταν όλη μέρα αγκαλιά. Τις ζουμιές, λίγη αγάπη παιδιά. Λοιπόν, το Ρενάκι, 29/11/2013. Αυτό δεν έχει έρθει ακόμα. Πρώτος χορός λέει με το τραγούδι του Παντελίδη, Αλκοολικές νύχτες, με τον Βασίλη. Αυτό φαντάζομαι ήταν πέρυσι, όχι φέτος. Ή σκοπεύεις μία εβδομάδα από τώρα να χορέψεις Αλκοολικές νύχτες
με τον Παντελή Παντελίδη και τον Βασίλη. Μαζί, φαντάζεσαι. Η Μαρ λέει: χάρηκε πολύ εκείνη τη μέρα που έβγαλε φωτογραφία με τον Στάση στα Metamotion και θα ήθελε αυτή να ξαναζεί συνέχεια. Α! Η Νικολέτα, ορίστε, η Νικολέτα εδώ πέρα μου τη λέει. Λέει: δεν φταίμε εμείς αν ο Στράτος δεν μου απάντησε. Παιδιά, βάλτε λίγο παιχνίδια ερωτικά, άντε. Λίγο παιχνίδια ερωτικά. Παιδιά, ναι! Παιδιά, ναι! Το ζητάει ο κόσμος. Okay. Εντάξει. Όχι. Και λίγο ρεφρέν θέλω, παιδιά. Προχωρήστε τουλάχιστον στο ρεφρέν, δεν ξέρω. Εγώ θα το ευχαριστηθώ όταν φτάσει στο ρεφρέν, αλήθεια. Νικολέτα μου, συγγνώμη, σε συναχωρώ, αλλά και εγώ συναχωρήθηκα με αυτό το πράγμα. Εντάξει, όχι, δεν συναχωρήθηκα πραγματικά. Ο Στάν είναι πάρα πολύ λίγο παιδί. Και απλά το έπαιζα υπερβολικά. Παιδιά, είναι πάρα πολύ κομματάρα. Είναι πάρα πολύ κομματάρα. Τώρα είχα πολύ καιρό να το παίξω εδώ πέρα και το θυμήθηκα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο πραγματικά, εντάξει. Και θα ξανακάνω προσπάθεια με το Stan. Κάποια στιγμή θα με προσέξει και εμένα. Εντάξει, εντάξει. Πάμε σε κομμάτι, ερχόμαστε σε λίγο. Είμαστε και πάλι εδώ λοιπόν. Κορίτσια, ελπίζω να σταμάτησα να σας συναχωρώ τώρα, εντάξει. Και... να είστε καλά τώρα που με αγαπήσατε ξανά, γιατί για λίγο θα σταματήσετε να με αγαπάτε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, το ξεπεράζω, μην ανησυχείς, έτσι είναι. Άλλοι σε αγαπάνε, άλλοι όχι. Μετά δεν σε αγαπάει κανείς, κάθεσαι όλη μέρα σπίτι με τη γάτα και αυτή απλά κάθεται στην άκρη του καναπέ και σε κοιτάει, είναι έτσι. Και νιώθεις ότι δεν έχεις τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν πειράζει, όμως δεν πειράζει. Τι να κάνεις. Έτσι είναι η ζωή. Κάποιοι άνθρωποι είναι γεννημένοι για να είναι μόνοι τους, για πάντα. Να μην έχουν ποτέ ένα φιλικό πρόσωπο να μιλήσουν. Δεν πειράζει. Αχ, το ορθογραφικό για το περνάω που έκανε πριν θα περνάω καλά. Λέει: βιαζόταν να φύγει από το σπίτι και το έγραψε γρήγορα γιατί πάει στο χωριό της στα Βίλια. Καλά να περάσεις, να σου πούμε. Είναι για Παρασκευή σήμερα, τριμεράκι. Δυόμιση μεράκι ουσιαστικά. Αλλά να περάσεις πάρα πολύ ωραία. Σχετικά με τις ελευθερίες που λέγαμε πριν, παιδιά μου, μην αγχώνεσαι για τίποτα. Όλα θα είναι στην ώρα τους. Αυτό είναι απλά. Πρέπει να κάνεις υπομονή. Εγώ αυτά τα χρόνια τα παιδικά που πέρασα τα εφηβικά. Ήμουνα, εντάξει, προφανώς και γκρίνιαζα πάρα πολύ και τώρα είμαι πάρα πολύ γκρινιάρα. Αλλά πρέπει να τα εκμεταλλεύεις όσο περισσότερο μπορείς, μην βιάζεσαι να μεγαλώσεις. Όλα θα έρθουν, όλα θα έρθουν. Και τώρα θα μου πείτε τι σας λέω. Αλλά εντάξει, για μένα απλά έτσι έχει. Αυτό το συμπέρασμα έχει βγει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Θέλετε και Boys and Noise, Justin Bieber. Μπορούμε να βάλουμε λίγο Boys and Noise. Το να. Το έχουμε αυτό, Νίκο μου. Δεν το έχουμε. Α, Justin Bieber, έχουμε κάτι. Όχι. Λίγο Justin Bieber. Έτσι, για την Debbie Chalopy, η οποία εδώ πέρα στεναχωριέται που δεν έχουμε παίξει καθόλου. Η Ήρδα θα ήθελε πολύ να ξαναπάει ο Στάνερ στη Λαμία, παιδιά. Μόνο για το Στάνερ θα γίνει αυτή η εκπομπή. Να το ονομάσουμε Στάνερ τελικά, αυτό το πράγμα εδώ πέρα που κάνουμε. Θα μπορούσαμε να το λέμε Turner όμως, από τον Alex Turner. Δεν θα ήταν ωραία. Ή και άλλη λέξη ER. Τι άλλο σε ER θα μπορούσαμε να βρούμε, δεν ξέρω. Και έχουμε και άλλα. Να, Justin, πολύ Justin μας ζητάτε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να κάνεις αυτό που έκανε όντως ο τύπος της Μαρμότας. Να μαθαίνεις κάτι κάθε μέρα και να μην τα ξεχνάς όλα. Δηλαδή, να ξαναζείς την ίδια μέρα, αλλά να γίνεσαι καλύτερο στο πιάνο, να γίνεσαι καλύτερο στην κιθάρα, να διαβάζεις πάρα πολύ βιβλία και να γίνεσαι πάρα πολύ έξυπνο στο τέλος. Δηλαδή, κάθε μέρα δεν θα μπορούσες να διαβάζεις το ίδιο βιβλίο, να κάτι που δεν θα μπορούσες να το κάνεις. Γιατί κάθε μέρα θα πρέπει να διαβάζεις το ίδιο απόσπασμα και αυτό θα ήταν περίεργο. Και θα το έχεις βαρεθεί πάρα πολύ γρήγορα. Εκτός κάθε μέρα διαβάζεις όλο το βιβλίο. Και ήταν ένα ωραίο βιβλίο. Και προλάβαινες λοιπόν να το ξαναδιαβάσεις όλο. Νομίζω ότι αυτό που λέω δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Πραγματικά. Τι λογική έχει αυτή, παιδιά, τι γίνεται, εδώ πέρα γκρεμιζόμαστε. Λοιπόν, έχουμε την Ευαγγελία στο τηλέφωνο, Ευαγγελία! Βγες στον αέρα μας. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι? Καλά είμαι, πού είσαι? Σπίτι μου είμαι. Α, και τι κάνεις σπίτι σου? Εδώ πέρα κάθομαι και βλέπω τηλεόραση Cooler κάθε μέρα. Ευαγγελία, εσύ μας έλεγες για το Στάνι, όχι? Όχι, καλέ. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ είμαι fan του Justin Bieber. Α, Justin Bieber. Ορίστε, ζήτησα τον Νίκο Νιχολίδη μας να μας παίξει λίγο, αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει. Α, Justin ακούμε τώρα. Όχι, Justin είναι, παιδιά, το girlfriend δεν είναι. Ευαγγελία, πώς νιώθεις γι' αυτό? Ωραία. Ιδέες, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πες μας, τι θα ήθελες να κάνεις κάθε μέρα, συνέχεια, κάθε μέρα για όλη τη ζωή. Να τρώω πιτόγυρα. Αυτή η εκπομπή είναι αποκλειστικά για σουβλάκια και για το Stan τελικά. Σουβλάκερ Στάνερ θα έπρεπε να λέγεται, για Cooler. Νομίζω εκεί καταλήγω. Τέλεια, Ευαγγελία. Και έχω και να πω και κάτι άλλο. Πες μας. Ο καθένας έχει κάτι ξεχωριστό να κάνει κάθε μέρα που το θέλει, αλλά δεν ξέρει ότι μια μέρα θα το βαρεθεί. Δεν ξέρεις ποτέ.
Δεν ξέρεις. Γι' αυτό η ζωή, παιδιά, θέλει να την να της βάζεις λίγο πιπέρι και λίγο αλάτι και να την χρωματίζεις. Εντάξει, μεγάλη φιλοσοφία, Παπαλέ. Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Bye. Γεια. Καλή Ευαγγελία, είδατε λοιπόν, παιδιά, δεν πρέπει, δεν γίνεται να βαρεθούμε έτσι απλά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τελικά το κάθε πράγμα, το ίδιο πράγμα κάθε μέρα. Εκεί καταλήγουμε, αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα. Χάρηκαν εδώ τα κορίτσια, μπράβο, μπράβο. Λένε να μην αγχώνομαι για το Stan, γιατί εδώ τις πρόσεξε τις Believers ο Justin, τις Ελληνίδες. Νομίζω ότι αυτά έχουμε στο παρόν, θα πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε για μια τελευταία φορά. Παιδιά, έχετε απόλυτο δίκιο και με συγχωρείτε, είμαι παράδεκτη. Είναι το boyfriend, ποιο girlfriend, τι λέω κι εγώ. Αλλά τι να κάνω, κατάλαβες, γέρασα, το χάσα, το μυαλό πάει. Η Σταυρούλα απαντάει σε αυτό που αναρωτήθηκα πριν, τι κάνω αυτό καιρό, η Boys & Noise. Ετοιμάζουν το CD τους, λέει, και θα κυκλοφορήσει πάρα πολύ σύντομα και κάνουν και ετοιμάζουν και νέο live. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν για τους Boys & Noise. Ο Σπύρος μας λέει ότι αγαπάει τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Μπορώ να το... Παιδιά, αυτή τη λέξη μπορώ να τη διαβάσω. Όχι. Αυτή τη λέξη από μπι, τη βλέπετε εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να τη διαβάσω. Δεν το βλέπετε. Παιδιά, γιατί. Δεν το βλέπετε ακόμα. Δεν πειράζει, θα διαβάσω κάτι άλλο. Μπορώ να το πω. Αγαπημένη του μέρα λέει, ακόμα είναι τα Χριστούγεννα, γιατί σε ένα κλαμπάκι την Πρωτοχρονιά πέφτει χοντρό. Και πάντα κονομάω. Όχι, παιδιά, θα το πω. Λέει μπαρμπούτι. Δεν ξέρω αν μπορώ να μιλήσω για αυτά τα πράγματα. Μπαρμπούτι. Ναι, νομίζω ότι είναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ είμαι πάρα πολύ γκαντέμος όλα αυτά. Πάντα χάνω. Εδώ χάνω στην ξερή, ας πούμε. Πού να παίξω και τίποτα άλλο. Λοιπόν. Ανυπομονή για την αυριανή μέρα η Τίνα λέει, αλλά δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό. Και έχουμε και κάποια τελευταία Twitch να δούμε εδώ. Έχουμε την Ελένη, η οποία θα ήθελε boom boom just the screw. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα, μας συγχωρείς πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αυτά έχω από εδώ πέρα να πω. Εντάξει. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, σε αυτήν την εκπομπή να σταματήσουμε πια να μιλάμε για σουβλάκια. Θέλω να το δηλώσω αυτό. Φτάνει δηλαδή. Ας κάνουμε καμιά δίαιτα. Καιρός δεν είναι, τι λέτε, ας πούμε. Και τι μου λέτε από πάνω. Πάμε να φύγουμε, ναι, αυτό. Ακολουθεί η Μέρη Σνατσάκη με το Homemade. Βλέπω δύο καινούργια tweets πίσω, όμως προλάβω κάτι. Ο Νικήτας θα αρχίσει να γράφει και το πρώτο του βιβλίο, λέει. Μπράβο, Νικήτα. Μπράβο. Να σου πάει πάρα πολύ καλά αυτή η χρονιά. Και θα φύγουμε. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, έτσι δεν είναι. Αύριο, αν θέλει να με ψάξετε, παίζω μουσική στο Πινόκιο, στο Χαλάνδρι, μαζί με τον Crank. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία όταν παίζουμε μαζί. Και Δευτέρα στις 3, πάλι εδώ, φιλάκια πολλά, γεια.